1014. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984, σήμερα Τρίτη 22 Ιουνίου. Δύο παιδιά ηλικίας 15 και 5 ετών νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό με COVID-19. Το 15χρονο κορίτσι από τα Χανιά στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και το 5χρονο αγόρι από το Ηράκλειο στην παιδιατρική κλινική. 209 ήταν τα κρούσματα χθες, τα οποία ανακοίνωσε ο ΕΟΒΗ σε όλη τη χώρα. Από αυτά τα 9 στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά και 4 στο Ρέθυμνο. Δωρεάν rapid test και στην Κρήτη σήμερα από τον ΕΟΒΗ, συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, πλατεία Ελευθερίας, 9 το πρωί με 7 το απόγευμα, και πλατεία Αγίας Εκατερίνης, 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Στο Λασίθι η κινητή μονάδα υγείας βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιεράπετρα, στο Ρέθυμνο στο Δημοτικό Κήπο και στα Χανιά στο Δημαρχείο της Πόλης. Ενεργοποιήθηκε εντωμεταξύ σήμερα η πλατφόρμα για την αλλαγή της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca. Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα εμβόλιο.gov.gr και να αλλάξουν τη δεύτερη δόση με κάποιο από τα Pfizer και Moderna. Οι ενδιαφερόμενοι, για τους οποίους συντρέχουν οι ιατρικοί λόγοι αλλαγής της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca, μπορούν να συνδέονται με τους κωδικούς τάξης και να αναρτούν τη γνωμάτευση γιατρού που δικαιολογεί την τροποποίηση αυτή στο εμβολιαστικό σχήμα. Στην Αθήνα σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό όσο και με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι φτάνουμε πια στο τέλος αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η πρόοδος στο μέτωπο της πανδημίας θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πρόοδο στους ρυθμούς των εμβολιασμών. Η Επίτροπος σημείωσε ότι ο εμβολιασμός είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για έξοδο από την κρίση και πως όλος ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατόν. Η μετάλλαξη Δέλτα, τα ανύπαρκτα μέτρα δημόσιας υγείας και η σύγχυση των εμβολίων στις αναφορές από την άλλη σήμερα του καθηγητή νοσολογίας στο ΕΚΠΑ Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλου στον 984. Είπε ότι η μετάλλαξη τύπου Δέλτα, που είναι στην ουσία 4 νέα στελέχη, φαίνεται ότι πλέον όχι μόνο κυριαρχεί ραγδαία, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα τέταρτο κύμα, αλλά καταφέρνει να βρει και ρογμές στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων σε κάποιες ομάδες πληθυσμών, άρα να μην ανακόπτεται κέραια η διασπορά της. Ο καθηγητής σημείωσε εκ νέου την έλλειψη σοβαρών μέτρων δημόσιας υγείας, επιδημιολογικής και εξειδικευμένης γονιδιωματικής επιτήρησης, αλλά και της σύγχυσης από την έλλειψη διαφάνειας σε θέματα παρενεργειών στους εμβολιασμούς που επιτείνει την κατάσταση, τη στιγμή που θα έπρεπε να προετοιμαζόμαστε με σοβαρά μέτρα και όχι κορώνες πανάκιας για ένα τέταρτο κύμα. Η μετάλλαξη αυτή φαίνεται να είναι και κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πολύ σημαντική, διότι για να μπορέσει να επιβιώσει μεταξύ ήδη εμβολιασμένων ατόμων σημαίνει ότι βρήκε ένα παράθυρο και μπορεί να εκφραστεί. Δεν είναι μία μετάλλαξη. Είναι ουσιαστικά 4 αλλαγές αμινοξέων στο γονιδιωματικό κομμάτι που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ακίδα. Εμφανίστηκε στην Ινδία το 2020 και το 2021 έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για μεγάλη υποτροπή της πανδημίας η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Συνεπώς η μετάλλαξη αυτή φαίνεται να είναι εύκολο να μεταδοθεί και μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντισώματα που έχουμε φτιάξει, τα εξουδετερωτικά εναντίον του κλασικού στελέχους της Βουχάν, εν μέρη πιάνουν τη μετάλλαξη, δηλαδή δεν έχουμε 100% εξουδετερωτική δράση των αντισωμάτων. Σπέβδω να παρατηρήσω βέβαια ότι τα αντισώματα από μόνα τους δεν ολοκληρώνουν την ανοσολογική απάντηση στην πρωτεΐνη ακίδα. Σπέβδω να παρατηρήσω ότι υπάρχει και η μνήμη, υπάρχει και η ταφ-κυταρική ανοσία, αλλά εάν δεν έχουμε αντισώματα που αναγνωρίζουν 100% και εξουδετερώνουν τη μετάλλαξη, το πιο πιθανό είναι ότι και τα ταφ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα μνήμης που έχουμε ήδη δημιουργήσει θα έχουν ακριβώς
τα ίδια προβληματάκια. Επομένως, η μετάλλαξη αυτή αποτελεί ένα κίνδυνο για εμφάνιση ενός τέταρτου κύματος, εάν δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών. Ή και αν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών, αλλά αυτό είναι κάτι πιο μακρινό, μπορεί να υποτροπιάσει ακόμη και μεταξύ εμβολιαζομένων ατόμων. Άρα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, ερώτημα απορία βλάξ, αν θέλετε, εδώ. Το περίφημο τείχος ανοσίας θα το κυνηγάμε αλλά δεν θα το φτάνουμε με βάση αυτό που περιγράφεται? Ναι, όσο πιο αργά προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε ένα τείχος ανοσίας, τόσο πιο εύκολα, τόσο η μετάλλαξη δέλτα, όπως τη λένε, που είπαμε είναι υποκαταστάσεις 4 αμινοξέων στη δομή της πρωτεΐνης ακίδας, όσο και άλλες ακόμη μεταλλάξεις θα βρουν περιθώρια να εκφραστούν. Ισχυρή σεισμική δόνηση ένταση 5,7 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 14 τα ξημερώματα, 20 χιλιόμετρα δυτικά νότιο-δυτικά τη Στήλου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθο καταγράφηκε στα 14,4 χιλιόμετρα. Συνεχίσει μετασυσμή στην περιοχή, με τον πρόεδρο του ΑΣΠ Ευθυμιλάκη να δηλώνει πω ο σεισμό είναι έκπληξη. Νομίζω ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει κάτι μεγαλύτερο το ρήγμα τη συγκεκριμένη περιοχή, αναφέρει ενδεικτικά. Έως την ερχόμενη Κυριακή ο υδράργυρος θα κινείται σε υψηλά επίπεδα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι και στην Κρήτη. Η θερμή εισβολή θα είναι γενική με μοναδική ανάσα το Βοριαδάκι, έντασης μέχρι και τα 4 μποφόρ. Μάλιστα εκδόθηκε και δελτίο, έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατακόρυφη άνοδο του υδράργυρου. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους. Μας είχατε προειδεάσει ούτως ή άλλως, μας μιλούσατε για εκείνο το δεκαήμερο ψυχρό κλίμα ή ψυχρό κύμα που βρισκόταν πάνω από τη χώρα. Μας είχατε προειδεάσει για αυτή την θερμή είσοδο, το θερμό κύμα, το οποίο επίσης θα βρισκόταν για μέρες πάνω από τη χώρα. Θα περάσουμε και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, κύριε Μαρουσάκη. Και ποιες είναι εκείνες οι περιοχές οι οποίες πραγματικά αυτή την ώρα φαίνεται ότι θα είναι στο κόκκινο? Όπως όλα δείχνουν, πράγματι θα βιώσουμε έναν έτσι ισχυρό καύσωνα, ένα πολύ ισχυρό θερμό κύμα, το οποίο προέρχεται από την περιοχή της Αφρικής. Στην πορεία του βέβαια έπληξε και περιοχές της Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία, τώρα επηρεάζεται και η Ιταλία, κυρίως στα νότια τμήματά της. Έχει φτάσει ο υδράργυρος προς την περιοχή της Σικελίας ακόμα και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά λοιπόν μετατοπίζονται αυτές οι πολύ θερμές αέριες μάζες και προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες. Και φαίνεται ότι θα έχει και διάρκεια αυτό το ισχυρό θερμό κύμα. Μπορούμε να πούμε ότι στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, όπως για παράδειγμα είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, περιοχή της Δυτικής Περαιάς, αλλά και της Δυτικής Πελοποννήσου. Σε αυτές εκεί τις περιοχές ενέχεται ο υδράργυρος να περάσει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Αλλά γενικότερα θα λέγαμε ότι στο σύνολο της χώρας μας θα έχουμε πολύ θερμοκρασιακές τιμές, είτε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς, και για την περιοχή της Κρήτης φαίνεται θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα προς τις μοίρες Ηρακλείου δούμε ακόμα τον υδράργυρο να ξεπερνάει και τους 38 βαθμούς. Κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο για αυτές εκεί τις περιοχές, είναι ευπαθείς περιοχές στα ισχυρά θερμά κύματα. Για να πάμε λοιπόν έτσι μέχρι και την Κυριακή ή Δευτέρα της άλλης εβδομάδας, για να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί αυτό το πολύ ισχυρό θερμό κύμα. Να επισημάνουμε επίσης ότι αυτή η πολύ ισχυρή θερμή εισβολή από την θετική υγρασία, που αυτό βέβαια συνεπάγεται και υψηλούς δείκτες δυσφορίας. Θα περίμενε κάποιος, κύριε Μαρουσάκη, ότι οι πυρωτικές περιοχές, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, θα είχαν χαμηλότερη θερμοκρασία εξαιτίας και των μεγάλων ορεινών όγκων ή εξαιτίας του ότι το Βοριαδάκι παραμένει. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτό, να ανεβαίνει εκεί περισσότερο η θερμοκρασία? Ανεβαίνει εκεί πιο πολύ θερμοκρασία γιατί προς τα εκεί κατευθύνεται η πολύ θερμή αέρια μάζα στην μέση και κατώτερη ατμόσφαιρα. Ένας λόγος είναι αυτός. Και δεύτερον, αναφερόμαστε σε κλειστές περιοχές, δηλαδή σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από θάλασσα. Επομένως, ευλοβίζεται ο ατμοσφαιρικός αέρας με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από τη θαλάσσια αύρα. Και αυτό βέβαια ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, εκεί που έχουμε και το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως είναι για παράδειγμα η κεντρική Μακεδονία, η περιοχή της Θεσσαλίας,
ιδιωτία στην Κοπαίδα. Αυτές εκεί λοιπόν οι περιοχές χτυπάνε κόκκινο στα πολύ ισχυρά θερμά κύματα και βλέπω τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά και στην περιοχή της Ηλίας, της Αιτωλοκαρνανίας και στο εσωτερικό της Κρήτης. Αυτές θα είναι οι περιοχές δηλαδή που θα συναντήσουμε τις πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι. Στον ανακριτή σήμερα ο 33χρονος πιλότος, δραστής της δολοφονίας της 20χρονης σύζυγου του στα γλυκά νερά. Παραιτήθηκε ένας εκ των συνηγορών του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση και της κακοποίησης ζώου, καθώς και για δύο πλημελήματα της ψευδούς καταγγελίας για άλλους υπόπτους και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση στις αρχές. Έλεγα νωρίς το πρωί, στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, το 984, ότι αξίζει κάποιος να δει στο neakriti.gr όλες αυτές τις γενοκτονίες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη σε όλη την χώρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η πρόεδρος των Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, η κυρία Μέρη Παχιαδάκη. Καλώς σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σε ένα διαφορετικό ερώτημα από αυτά τα οποία βιώνουν οι γυναίκες με την κακοποίηση μαζί με τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, όπως επίσης και τις γενοκτονίες που ανέφερα και πριν από λίγο. Αυτή αν θέλετε η υπέρμετρη τηλεθέαση για το τι ακριβώς γίνεται. Πότε πήγε, πού πήγε ο 33χρονος, τι είπε η μητέρα, τι είπε ο πατέρας, τι θα απογίνει το μικρό κορίτσι, πώς και αγραφείται το μέγεθος του προσώπου του, οι εκφράσεις του προσώπου του, τι αυτό μπορεί να σημαίνουν. Έχουμε μια τραγωδία και αυτή η τραγωδία δεν αλλάζει. Είναι η μία πλευρά. Ένα παιδί 20 χρονών έφυγε από το χέρι του ίδιου του συζύγου της. Αυτό δεν αλλάζει. Ένα παιδί το οποίο είναι ορφανό. Αυτό δεν αλλάζει. Ένας πατέρας ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη πλέον. Ρωτάω λοιπόν, ποια είναι η προσφορά αυτή την ώρα αυτής της κίνησης του κάθε ενός από εμάς με όλες αυτές τις λεπτομέρειες να δίνονται τέτοια στοιχεία στη δημοσιότητα και αν στην ουσία έχουν να περάσουν ένα θετικό μήνυμα, κυρία Παχιαδάκη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είπατε και εσείς προηγουμένως πριν ένα λεπτό, πιστεύω πως αυτή η συνεχής επανάληψη του συγκεκριμένου περιστατικού και εν προκειμένου βέβαια τη γενοκτονία την οποία ξέρουμε τι έγινε κλπ. Θεωρώ ότι πλέον φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς αυτή η κουβέντα, η μεγάλη κουβέντα και αυτά τα ακραία περιστατικά στα ΜΜΕ, συγγνώμη αλλά πρέπει να το πω, αυτές οι δίκες, η υπερπληροφόρηση η οποία βγαίνει εκτός ορίων, αυτή πιστεύω έχει ξεπεράσει το κουτσομπολιό της κλειδαρότητας. Πιστεύω πως θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη πλευρά για να πούμε αν έχει αποτέλεσμα και ποιο για μένα θα ήταν το αποτέλεσμα. Και πραγματικά θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον αν μαθαίναμε ότι μία έστω γυναίκα σήκωσε το τηλέφωνο, ζήτησε βοήθεια για αυτή την κακοποιητική συμπεριφορά που ζει και βιώνει στο σπίτι της μέσα. Αν αυτό έχει γίνει και έχοντας με κίνητρο την υπόθεση για την οποία συζητούμε και έχει εκτιληθεί σε αυτό την περιοχή στα γλυκά νερά, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν ένα από τα σύν, γιατί είναι λίγα τα σύν τα οποία μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτή την εκτός ορίων περιγραφή ή περιγραφές. Είπατε δεν είναι ενημέρωση, είναι κουτσομπολιό, γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι, και σωστά το είπατε κυρία Παχιαδάκη, αν αυτό θα βοηθήσει έστω και μία γυναίκα πρώτον να προστατεύσει με ένα τηλεφώνημα και να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία
για τη δική της την κακοποίηση. Βλέπετε τι έγινε πρόσφατα με κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα από το χώρο του αθλητισμού και πόσες αναφορές έχουν γίνει. Αν βοηθάει την ίδια οικογένεια, την ίδια την οικογένεια να σταθεί στα πόδια της. Αν θα βοηθήσει εμένα ως γυναίκα να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω ότι μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στον περίγυρό μου το φιλικό, μέσα στο γειτονικό μου τον περίγυρο, αντιλαμβάνομαι ή έχω αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει. Όλα αυτά θα πρέπει κάτι να έχουν αντί να ξεφεύγουμε και να πηγαίνουμε στο κουτσομπολιό. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και αυτό θέλω να τονίσω. Ότι σήμερα, λόγω του περιστατικού, θα είναι ίσως η ευκαιρία για όλους μας. Για όλους μας, να, ο καθένας από εμάς, να ξεκλειδώσει αυτή τη συνείδησή του και να καταλάβει, να βγει προς τα έξω, να μπει στο πρόβλημα. Να μπει μέσα στο πρόβλημα και όχι να το αγγίξει και επιδερμικά να φύγει, γιατί αύριο θα έχει ξεχαστεί. Να διαισθανθεί και να σκεφτεί τις δικές του προσωπικές συμπεριφορές. Και να σας πω, καταλήγοντας, θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν τα καταφέρει ο ίδιος ή η γυναίκα ή ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος για τη συνείδηση ξανά μιλώ, θα είναι ίσως είναι ευκαιρία να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών, επαναλαμβάνω, ανθρώπων οι οποίοι παρέχουν δωρεάν, παρέχουν στήριξη, γιατί ακριβώς έχουν γνώση, έχουν εμπειρία, έχουν κατάρτιση. Και χωρίς να πω για άλλους, αλλά πρέπει να πω για το φορέα μας, ο σύνδεσμός μας διαθέτει ψυχολόγους ή ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι έχουν τη γνώση αυτή και η οποία γνώση θα βοηθήσει τη γυναίκα ή και αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, γιατί μην ξεχνούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε όλη την γκάμα της οικογένειας, είτε γυναίκα, είτε παιδί, είτε άντρας, που έχει ανάγκη αυτή τη βοήθεια. Εγώ προκαλώ και προσκαλώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την ανάγκη, ας χτυπήσουν τα τηλέφωνά μας και εμείς θα τους παρέχουμε αυτή τη βοήθεια, την οποία τελικά όλοι την έχουν ανάγκη όσοι περνούν αυτή τη βάθονα της κακοποίησης. Ευχαριστώ, κυρία Παχεδάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984 και ευθύς αμέσως καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κλινικό ψυχολόγο κύριο Νίκο Παπανικολάου. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Τουργεράκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μιλάω για αυτή, μιλάμε και πριν από λίγο μιλούσαμε με την κυρία Παχεδάκη για αυτή την ανίποτη τραγωδία στα γλυκά νερά με το θάνατο της 20χρονης από τον σύζυγό της. Αναρωτιέμαι και είναι ένα ερώτημα το οποίο πέφτει στο τραπέζι από πολύ κόσμο αυτές οι ατέλειωτες ώρες με κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στο φως της δημοσιότητας για το πώς έχασε τη ζωή της αυτή η κοπέλα, τι θα απογίνει το παιδί της, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του προφίλ του συζύγου της που ενδεχόμενα κάπου να είχαν δείξει ή δεν είχαν δείξει, τι μέλη γενέστε λίγο παρακάτω. Άλλο η ενημέρωση, άλλο η πληροφορία, άλλο η ευαισθητοποίηση, λένε πολύ, και άλλο αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή την ώρα. Ποια είναι η άποψή σας και το δικό σας το σχόλιο ως κλινικός ψυχολόγος για να δούμε εν τέλει όλο αυτό τι προσφέρει στον κάθε ένα από εμάς και, όπως είπε σωστά η κυρία Παχιαδάκη πριν από λίγο, πόσο ξεκλειδώνει τη συνείδησή μας και για μας τους ίδιους και για μέλη των οικογένειών μας αλλά και για τον περίγυρό μας που ενδεχόμενα να αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα μια κακοποιητική τακτική. Συμφωνώ απόλυτα, κυρία Δουλγεράκη. Νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία τα έχουμε δει όλα. Διάβαζα προηγουμένως για φωτογραφίες, λέει, από τον παραμυθένιο γάμο της Καρολάιν στην Πορτογαλία. Δηλαδή, πραγματικά ουσιαστικά καταρρύπτεται κάθε ιδιωτική στιγμή που μπορεί να έχει κάποιος. Ή διάβαζα επίσης παρέμβαση, λέει, εισαγγελέα για τη δημοσιοποίηση του ημερολογίου της Καρολάιν. Επίσης καταρρύπτεται κάθε ιδιωτική στιγμή. Ξέρετε, είδαμε επίσης γεγονότα των συνεδριών να δημοσιοποιούνται από μία ψυχολόγο που δεν είναι ψυχολόγος, αλλά και δεν διαψεύδει όταν την αποκαλούν ψυχολόγο, τέλος πάντων, κάποιος συνάδελφός σας αθηναϊκών καναλιών. Από εκεί και πέρα είδαμε πονεμένους γονείς επίσης να μην μπορούν να ηρεμήσουν και ίσως συμπαρασύρονται σε αυτόν τον αγώνα της δημοσιότητας, θα έλεγα, με δηλώσεις σε αγγλικά κανάλια και εφημερίδες. Λέτε, κυρία Δουλγεράκη, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δομώντας μια άλλη πραγματικότητα, αυτή της πληροφορημένης και ενημερωμένης κοινωνίας, αυτοαναγορεύονται, και τονίζω το αυτοαναγορεύονται, σε καθρέφτη ή εικόνα της κοινωνίας. Προφανώς δεν είναι ούτε ο καθρέφτης ούτε η εικόνα αυτής της κοινωνίας. Πόσο βέβαια,
Πόσο βέβαιοι είμαστε ωστόσο ότι όλα τα στοιχεία ή τα σχόλια που γράφονται ή ακούγονται συγκροτούν την πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα μυστικά ή ντοκουμέντα, όπως έλεγε το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η κοινωνία της εικόνας φαίνεται να έχει παραδοθεί στις εικόνες που παράγουν οι άλλοι και δυστυχώς καταναλώνει η ίδια και είναι συνένοχη και η ίδια στον κανιβαλισμό των ατόμων και των συνειδήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, κυρία Δουλειράκη, είχαμε υπερκατανάλωση μιας ιστορίας, τραγικής ιστορίας, με τραγική δυστυχή κατάληξη. Σίγουρα πρόκειται για μια ιστορία της διπλανής πόρτας. Ο καθομολογίων δολοφόνος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ωστόσο με πολύ πιο εξαμβωτικό προφίλ. Είχε το προβεβλημένο επάγγελμα. Μιλάμε για πιλότο. Είχε από εκεί και πέρα την όμορφη γυναίκα. Έμενε, αν το θέλετε, έτσι στο status symbol της δεκαετίας του 2000, τη Μεζονέτα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το status symbol αυτό, στη δεκαετία του 2000. Πολύ εύκολα λοιπόν, έτσι, μπαίνουμε στη λογική της κλειδαρότρυπας, δηλαδή το να βλέπουμε πίσω από την κλειστή πόρτα. Βέβαια, αυτή η ιστορία, ξέρετε, κάτι άλλο χαρακτηριστικό, έβγαλε στον καθένα από εμάς το Sherlock Holmes που κρύβει μέσα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μισοί Έλληνες τον είχαν υποψιαστεί και οι άλλοι μισοί τον θεωρούσαν σίγουρα ένοχο. Κάποιοι μάλιστα στα social media έσπευσαν να πανηγυρίσουν στο ότι εγώ σας το είχα πει, για παράδειγμα. Το είχα γράψει τότε. Κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι ένα είναι σίγουρο. Ότι για μια ακόμα φορά, όπως το είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, αναλωνόμαστε σε άχρηστες λεπτομέρειες. Για μια ακόμα φορά δεν μιλάμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά για τη συγκεκριμένη ιστορία, με πικάντικες και άχρηστες, θα έλεγα, λεπτομέρειες. Για μια ακόμη φορά, έτσι, μια ιστορία ιδεχθούς εγκλήματος από ένα ψυχολογικά, ίσως και ψυχιατρικά διαταραγμένο άτομο, δεν μας οδηγεί στο να μιλήσουμε για την ενδοοικογενειακή βία, όπως πολύ σωστά μιλήσατε προηγουμένως με την κυρία Παχιαδάκη, ή και για το κατά πόσο ο ψυχικά διαταραγμένο σκοτώνει, αλλά ανακυκλωνόμαστε, θα έλεγα, στο να μιλάμε αν πρόκειται για γυναικοκτονία ή ανθρωποκτονία. Θέλω να ξέρω ποια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο και διάφορες άλλες άχρηστες λεπτομέρειες. Άσε δε που βρίσκουμε και την ευκαιρία να αμφισβητήσουμε τους Έλληνες δικαστές και τις αποφάσεις τους, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τη διάχυτη ανασφάλεια που υπάρχει. Ξέρετε, κλείνοντας, θα έλεγα το εξής. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθανθεί αυτό το μικρό παιδί, σαν ενήλικας βεβαίως, όταν διαβάσει ή δει όλα αυτά τα οποία γράφονται ή γίνονται σε αυτή τη φάση της ζωής του, σε αυτά που ζει σαν πρωταγωνιστής, έστω κι αν συνειδητά τουλάχιστον δεν τα καταλαβαίνει. Υποστηρίζεται προφανώς κάτι μένει πάντα. Η κοινωνία, είπατε πριν από λίγο, έχει παραδοθεί στις εικόνες που παράγουν άλλοι για αυτή. Και νομίζω ότι είπατε μέσα από αυτή την φράση όλες τις κουβέντες. Οι ανήλικοι που μπορεί να βλέπουν αυτές τις πολύ ωραίες πραγματικά λεπτομέρειες που δίδονται μέσα από την ελληνική τηλεόραση. Ευτυχώς, υπάρχει και η περιφερειακή τηλεόραση, η οποία ξέρει να κρατά τα μπόσικα, αν θέλετε να το πω, ή ξέρει να στέκεται εκεί στο όριο της αξιοπρέπειας. Κύριε Παπανικολάου, αυτά τα παιδιά τι μήνυμα πρέπει να πάρουν για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που ακούνε, όπως ακούγονται, τι είχε κάνει? Οι ηλικιωμένοι που ακούν, έχω βρεθεί να βλέπω τηλεόραση, δελτία ειδήσεων, εκπομπές και με ηλικιωμένους και με παιδιά. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα που παίρνουν μέσα από όλη αυτή την ειδησιογραφία της κλειδαρότρυπας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που τελικά μπερδεύει ακόμη περισσότερο, αγχώνει ακόμη περισσότερο και ήδη έρχεται να προσθεθεί σε μια ελληνική κοινωνία η οποία έχει πιεστεί είτε λόγω της δεκαετούς κρίσεως, είτε αν το θέλετε και μέσα από την κατάσταση αυτή που βίωνε και βιώνει ακόμα λόγω της υγειονομικής κρίσης, η οποία έχει γίνει οικονομική και κατά συνέπεια και κρίση στην ψυχική υγεία, όπως έχουμε πει σε άλλες συνομιλίες μας αυτή την περίοδο. Νομίζω δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει διάχυτο σε αυτή τη φάση, ή αν το θέλετε υπήρξε διάχυτο σε αυτή τη φάση, δεδομένου το ότι υπήρξε 1,5 μήνας, ούτως ώστε να μπορέσει να διαλευκανθεί αυτή τη συγκεκριμένη δολοφονία, υπήρξε μια αύξηση, έτσι θα έλεγα, της ανασφάλειας της οποίας βιώναμε, που σε αυτή τη φάση νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ αρνητικά σε όλους μας, σε μια ελληνική κοινωνία που, όπως είπα προηγουμένως, έχει ήδη πιεστεί. Γιατί ανασφάλεια? Μπορεί κάποιος να ταυτίζεται μέσα στο δικό του το οικογενειακό περιβάλλον με κάτι ανάλογο ότι θα μπορούσε να του συμβεί, μπορεί να του συμβεί? Γιατί το λέτε ταυτίζεται? Νομίζω ότι πολλές φορές ταυτιζόμαστε με πράγματα που βλέπουμε ή που γράφονται, ξέρετε.
κυρίως με πράγματα που βλέπουμε, δεδομένου του ότι η εικόνα είναι παντοδύναμη, έχει τη δυνατότητα να σε καθυλώνει και πολλές φορές παραμένεις παθητικός δέκτης απέναντι σε κάτι το οποίο το απορροφάς χωρίς καν να έχεις τη δυνατότητα να αντισταθείς. Από εκεί και πέρα το ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι πολύ, έχεις τη δυνατότητα να επεξεργαστείς πολύ περισσότερο πράγματα τα οποία υπάρχουν και γίνονται. Και έχει τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να αντισταθεί. Όπως επίσης και ο έντυπος, ο τύπος, που έχει τη δυνατότητα επίσης να μπορέσει να επεξεργαστεί αυτές τις καταστάσεις τις οποίες διαβάζεις. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλό μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουγεράκη. Και νομίζω, ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει όλη αυτή η σκύλευση, θα έλεγα, επάνω στη συγκεκριμένη ιστορία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 40 περιπτώσεις ανήλικων κοριτσιών από όλη την Κρήτη, τα οποία 35χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να αποπειράθηκε να αποπλανήσει, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών των Χανίων. Ήδη ο φερόμενος ως δραστής, ο Αντώνης Βεστάκης, έχει προφυλακιστεί, καθώς τα στοιχεία του έχουν δοθεί και στην δημοσιότητα, γι' αυτό μπορεί να υποθεί και το όνομά του. Μία 18χρονη σήμερα, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία της έπεσε θύμα βιασμού από την ηλικία των 14 ετών, με δράστη τον 35χρονο έλυσε τη σιωπή της μόλις λίγες ημέρες πριν την ενηλικίωσή της, αποκαλύπτοντας τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου όλα όσα έζησε, παρασυρώμενοι από τον κτηνοτρόφο που εμφανιζόταν ως νεαρός μανούσος από τα σφακιά. Με παγίδευσε, είχε ψεύτικο προφίλ με άλλη φωτογραφία, αντιστάθηκα στα χέρια του, αλλά με απειλές και βία με αποπλάνησε. Συνέχιζε να με εκβιάζει με βίντεο. Ο δράστης, με τον οποίο είχε βρεθεί επανειλημμένα η ανήλικη, υποκύπτοντας τις ορέξεις του, την απειλούσε ως καταγγέλθηκε πως θα έστελνε γυμνές φωτογραφίες της στους γονείς της. Έφτασε δε στο σημείο να την απειλήσει, όπως αναφέρει η καταγγελία, με το όπλο όταν αρνήθηκε να ενδώσει. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ ολοκληρώνουν σήμερα, Τρίτη 22 Ιουνίου, τις εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού, δίνοντας ιστορία, φυσική και οικονομία. Την Τετάρτη 23 του μήνα συνεχίζουν οι μαθητές στο Νεπάλ, διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα, λένε οι καθηγητές, κυρίως σε φυσική και οικονομία. Δυσάρεστη τροπή, Γιάννη υποψήφιο υποψήφια, μαθήτρια Γενικού Λυκείου του Νομού Λασιθίου, πήρε σήμερα η εξεταστική διαδικασία, καθώς μπήκε στην αίθουσα έχοντας μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και μάλιστα ανοιχτό, γεγονός που απαγορεύεται. Αμέσως έγινε αντιληπτό από τους επιτηρητές, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και το συγκεκριμένο γραπτό μηδενίστηκε. Στο Ηράκλειο επίσης τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν δύο υποψήφοι μαθητές με κινητά τηλέφωνα μέσα στο εξεταστικό κέντρο, με αποτέλεσμα ενίσχυση και για εκείνους ό,τι ορίζει η εκπαιδευτική νομοθεσία, και τα γραπτά τους μηδενίστηκαν. Ξεπέρασαν τις 13.000 οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας. Την 5η 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα πρότυπα λύκεια της χώρας, και τα οποία θα διεξαχθούν μέχρι την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλούν τα σχέδια πτήσεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, που δείχνουν για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μία αύξηση 4,6% και 9,6% αντίστοιχα, με βάση τα σχέδια πτήσεων των δύο αυτών μηνών το 2019 και τα οποία παρουσιάστηκαν αποκλειστικά και στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV. Με βάση τους αριθμούς, τον Ιούλιο του 2021 έχουμε προγραμματισμό για 4.607 αεροπλάνα στο Νίκος Καζαντζάκης, έναντι 4.403 τους αντίστοιχους μήνες του 2019, και 5.012 αεροσκάφη τον Αύγουστο, έναντι 4.571 τον αντίστοιχο Αύγουστο του 2019. Οι προσφορές από την άλλη, ακόμα και στα πεντάστερα ξενοδοχεία, φαίνεται ότι δίνουν έστω και μια μικρή ανάσα στον ξενοδοχειακό κλάδο αυτή την περίοδο, ενισχύοντας λίγο τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς η εικόνα μεταβάλλεται καθημερινά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της πανδημίας. Μάλιστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Λονδίνο ότι οι πλήρεις εμβολιασμένοι θα μπορούν να μετακινηθούν. Δεν ξέρω αυτό βέβαια πώς θα αποτυπωθεί ως οδηγία στα χαρτιά και όλα τα υπόλοιπα, για να ξέρουν και οι ξενοδόχοι τι γίνεται. Κύριε Βαμιδάκη, καλό μεσημέρι. Έχετε εικόνα εσείς από τη δική σας την πλευρά για το τι γίνεται με τις κρατήσεις από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Όντως η κατάσταση βελτιώνεται από τις αρχές.
αρχές του Ιούλιου, όπως ήταν και αναμενόμενο εξάλλου και το είχαμε συζητήσει και μαζί σε προηγούμενες εκπομπές. Αυτό όμως υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Γερμανία έχει βγάλει την Ελλάδα από τις χώρες υψηλού κινδύνου, κάτι που σημαίνει ότι είναι ένα θετικό, μια θετική κίνηση και ένα θετικό μήνυμα προς τους Γερμανούς επισκέπτες. Από την άλλη, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα αποδέχεται επισκέπτες να έρχονται στη χώρα μας και με rapid test και όχι με PCR, μειώνει το κόστος ταξιδιών από τους ξένους επισκέπτες, κάτι το οποίο μας καθιστά πιο ανταγωνιστικούς. Και γενικότερα αυτές όλες είναι θετικές εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα τα οποία παραμένουν. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η Αγγλία, στην οποία το πράγμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και πολύ μπλεγμένο. Φανταστείτε ότι ο ΑΠΤΑ, ο σύνδεσμος Anglo Tour Operator, τα αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζονται να κάνουν νομικές κινήσεις κατά της αγγλικής κυβέρνησης για τους περιορισμούς αυτούς. Και πραγματικά δεν ξέρουμε αυτή η τάση που υπάρχει από τη Βρετανία να κρατήσει τον κόσμο εκτός συνόρων, πώς θα αποτυπωθεί σε ταξιδιωτικές οδηγίες και πρακτικά πότε θα ταξιδέψει ο κόσμος. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα δούμε σοβαρή κινητικότητα από Αγγλία πριν από τα μέσα με τέλη Αυγούστου, αλλά εύχομαι να κάνω λάθος. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τη Σκανδιναβία, που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διστακτικότητα όσον αφορά τα ταξίδια, και έχουμε μετά και το μεγάλο πρόβλημα της Ρωσίας, η οποία φαίνεται να παραμένει μπλοκαρισμένη λόγω περίεργων προβλημάτων που υπάρχουν με τις αεροπορικές εταιρείες, τα σχέδια πτήσεων κτλ. Κάτι το οποίο κρατάει τους Ρώσους μακριά. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα του 20, τονίζω, όχι του 19. Σίγουρα θα υπολείπονται πολλές κρατήσεις από το 20, λόγω ελλείψεως προκρατήσεων και λόγω μεγάλων αγορών οι οποίες παραμένουν ανενεργές. Σίγουρα όμως είναι μια βελτιωμένη κατάσταση και σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία μας δίνει μια ανάσα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε παραπέρα και το μεγάλο στοίχημα είναι να ολοκληρωθεί ομαλά η σεζόν. Ναι, αλλά βάζετε στο τραπέζι και τους οικονομικούς εσωτερικούς λόγους σε κάθε χώρα μαζί με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λέγοντας ότι ναι, μεν υγειονομικά πρωτόκολλα από τη μία, αλλά και από την άλλη αυτό το πολύ μεγάλο θέμα είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, γιατί κακά τα ψέματα αυτό το 18μηνο που πέρασε δεν έπληξε μόνο εμάς, έπληξε όλες τις χώρες, αλλά άρα θέλουν να ενισχυθεί και ο εσωτερικός τους τουρισμός και κάτι θα πρέπει να βρεθεί και να γίνει ώστε κάποιοι να μείνουν στις χώρες τους, κύριε Βαμιαδάκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι χώρες προβληματίζονται όσον αφορά ταξίδια στο εξωτερικό για δύο λόγους. Υπάρχει μια βεβαιότητα στο τι θα φέρουν πίσω οι ταξιδιώτες, το οποίο σαφώς βελτιώνεται η εικόνα της Ελλάδος καθημερινά, η οποία δεν ήταν η καλύτερη πριν από μερικές εβδομάδες, σαφώς βελτιώνεται με τους εμβολιασμούς και με την πτώση των κρουσμάτων. Δεν πάβει όμως να υπάρχει ένας προβληματισμός αυτό. Και το άλλο είναι ότι σίγουρα όλοι θέλουν να υποστηρίξουν τα τοπικά τους θέρετρα. Φανταστείτε ο Μπόρις Τζόνσον μέχρι που έκανε προσωπική καμπάνια και προσωπική βόλτα στα βρετανικά θέρετρα για να τα διαφημίσει, τέλος πάντων, ότι είναι ο ιδανικός τρόπος διακοπών. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, το ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και πέρσι και το οποίο ενδεχομένως θα δούμε και τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε και η Ελλάδα σε έναν βαθμό να καλύψει αυτό το κενό με το δικό της εσωτερικό τουρισμό, όπως αναφέρατε προηγουμένως, καθότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές προσφορές, πολύ ανταγωνιστικές προσφορές από τα ελληνικά ξενοδοχεία, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν και οι Έλληνες. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές από αεροπορικές εταιρείες. Άρα, σίγουρα οι Έλληνες, όταν θα αρχίσουν να ταξιδεύουν και εφόσον τους επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση, γιατί αυτό είναι πάλι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Σαφέστατα. Το πόσο έχει πλήξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό η όλη κατάσταση αυτή. Άρα, πλέον και οι Έλληνες, με την βελτίωση αυτή των τιμών και της ανταγωνιστικότητας και με τη διαθεσιμότητα η οποία υπάρχει και δεν υπήρχε παλιότερα, ενδεχομένως να μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του αυτού του κενού. Μάλιστα. Κύριε Βαμιαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ενεργοποιήθηκε σήμερα το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη 1000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Την 5η 24 Ιουνίου ξεκινάει η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την 3η 29 του μήνα. Παρουσιάζεται αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, το οποίο θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Ο τίτλος του είναι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης. Επίσης, την τρέχουσα χρονιά φαίνεται ότι είναι το τελευταίο έτος για τη συνταξιοδότηση με τα λεγόμενα μεταβατικά ή ευνοϊκά όρια ηλικίας για τις γυναίκες που ισχύουν για την περίοδο 2015-2021, όπως ενημερωθήκαμε από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Ο ίδιος ο εισηγητής υφυπουργός κύριος Σακλόγλου το θεωρεί και το ονομαστίζει σύστημα κεφαλαιοποιητικής ή ιδιωτικοποιημένης επικουρικής σύνταξης. Δηλαδή, σε μετάφραση. Δηλαδή, αυτός που θα πληρώνει από 1η-1η-22 εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές του δεν θα πηγαίνουν στις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων όπως συνέβαινε για 70 χρόνια, αλλά θα πηγαίνουν στο δικό του ατομικό κουμπαρά, τον οποίο με τη δική του συνένεση θα τον διαθέτει για να παίζονται σε διάφορες επενδύσεις και στο τέλος μετά από 30-40 χρόνια θα ανοίγουν τον κουμπαρά και ό,τι βρει θα παίρνει σύνταξη. Άρα σταματάει αυτό που λέγανε οι μεγάλοι πολιτικοί που καθιερώσανε την επικουρική σύνταξη πριν 40 και 50 και 30 χρόνια, ότι σταματάει η λεγόμενη αλληλεγγύη των γενεών και οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν θα πληρώνουν τις συντάξεις των πατεράδων τους και των παππούδων τους, αλλά θα πληρώνουν τις δικές τους συντάξεις που θα τις εισπράξουν μετά από 36-40 χρόνια. Με δυνατότητα να παίζουν σε 3 επίπεδα επενδύσεων και αναλόγως να αυξάνουν ή πιθανόν και να μειώνουν το προσδοκόμενο όφελος από τη συντάξη. Τι σημαίνει αυτό να παίζουν με 3 συστήματα επενδύσεων και ανάλογα με το αν πάνε καλά οι επενδύσεις αυτές, δηλαδή να παίρνουν μετά από 30-40 χρόνια τα χρήματά τους ή όχι, και με τη συνένεση των ίδιων των συνταξιούχων, φαντάζομαι πως όχι. Με συνένεση των ίδιων των συνταξιούχων θα παίζουν, επειδή ξέρω το σχέδιο το οποίο πάει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα παίζουν σε 3 επενδυτικά ρίσκα, αλλά στο τέλος και να χάσουν από τις επενδύσεις των εισφορών τους, θα είναι εγγυημένες οι άτοκες εισφορές που κατέβαλαν 30-40 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο στο τέλος, αν χαθούν σε επενδυτικά ρίσκα οι εισφορές, θα είναι εγγυημένες μόνο οι εισφορές και όχι η σύνταξη. Θα είναι εγγυημένες. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό και μάλιστα άμεσα, τάχθηκαν η Άγγελα Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, επισημένοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επικοινωνία επίσης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας είχε η Πρόεδρος της Κομισιόν 3 ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Η Φόντερ Λάιεν αναφέρεται σε ανάρτησή της στο Twitter ως εξής: συζητήσαμε την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκία, την COVID-19, το εμπόριο, την Τελωνιακή Ένωση, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη μετανάστευση και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στο πλαίσιο του Euro, απόψε στις 10 θα αναμετρηθούν Τσεχία, Αγγλία και Κροατία, Σκωτία. Ο Παναθλητικός Όμιλος Ατσαλένιου διοργανώνει πανελλήνιο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου για τον εορτασμό των 70 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου και παράλληλα να τιμήσει τον επί δεκαετίες πρόεδρο της ομάδας Γιάννη Καλέμπομπα. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης 25-26-27 Ιουνίου στο γήπεδο του ΠΟΑ. 84. Ο καιρός. Ζεστός καιρός στην Κρήτη. Ανεμία από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.